αντιδράσεων προκαλούν όμως και οι δηλώσεις του τραγουδιστή Πέτρου Γαϊτάν, ο οποίος εμφανίστηκε θαυμαστής της Χρυσής Αυγής. We are in civil war. Το φαινόμενο Χρυσή Αυγή και οι βουλευτές του είναι κάθε μέρα θέμα σε κάποιο ξένο ειδησιογραφικό δίκτυο. Nowadays, we are not talking about some normal days in Greece. We are in civil war. And people who are not, who don't see this, they are like, how we call this animal, noi, the one that put the head in the canoe. The canoe. Head in the sand. The head in the sand. Με αφορμή τα πρωτοφανή επεισόδια έξω από το θέατρο Χιτήριο, όπου πρωτοστάθησε ο Ηλίας Παναγιώταρος, το BBC πήρε συνέντευξη από τον βουλευτή. Ακούστε πώς εκτιμά την κατάσταση στην Ελλάδα. Even though no one likes this, Greek society is ready to have a fight, a new type of civil war. On the one side there will be, let's say, nationalists like us and Greeks who want our country to be as it used to be, and on the other side there will be illegal immigrants and anarchists and all those who have destroyed Athens several times in Greece. Σύμφωνα με τον Ηλία Παναγιώταρο, η Χρυσή Αυγή έχει στο πλευρό της το 60% των αστυνομικών. With what they are saying now, we have more than 50-60% of police staff that are following us. Maybe more. Every day is growing. Και μετά τον πόλεμο, ο βουλευτής βλέπει και κυβέρνηση από τη Χρυσή Αυγή. Revolution in this country is going to take place in the coming or after two elections by giving Golden Dawn first place. Now we are third, everybody's saying so, and maybe we're going to hit for the second place. So it's not a dream that in few years, in very few years, coming in 1, 2, 3 years, we're going to be the first political party. Η συνέντευξη του εκπροσώπου του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο BBC έγινε στην αυλή του καταστήματός του. Έτσι, το ρεπορτάζ κλείνει με χιουμοριστική διάθεση, λέγοντας πως οι δουλειές του βουλευτή θα πηγαίνουν πολύ καλά, αφού σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει εμφύλιο στην Ελλάδα και εκείνος πουλά είδη παραλλαγής. Στο κατάστημα του βουλευτή της Χρυσής Αυγής δεσπόζουν φωτογραφίες της επταετίας της Χούντας με πρωταγωνιστή τον ίδιο το δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο βουλευτής με ανακοίνωσή του αργά το μεσημέρι μιλά για αλλίωση των δηλώσεών του που, όπως ακούτε, τις έκανε στα αγγλικά και προβλήθηκαν χωρίς να χρειάζεται να μεταφραστούν. We are in civil war. Κανένας εμφύλιος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτά είναι κινδυνολογίες του συστήματος για να τρομοκρατήσει το λαό. Στη χώρα έχουν επιβάλει συνθήκες πολέμου τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών και κυρίως οι εγκληματίες αλλοδαποί μαζί με τους γνωστούς αγνώστους κουκουλοφόρους που βιοπραγούν καθημερινά εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό είπα στο BBC. Δυστυχώς τα λεγόμενά μου παραφράστηκαν κατά το δοκούν. Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου στο Μακεδονία TV που επικροτεί κάποιες από τις τακτικές της Χρυσής Αυγής. Δεν σας κρύβω, μου αρέσει αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή. Ξέρετε πόσες φορές παρακολουθώντας τα μέσα ενημέρωσης ή ακόμη και τα τεκτενόμενα της χώρας μου ήθελα να κάνω αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή. Ο τραγουδιστής μάλιστα κάνει λόγο για τσαμπουκά της Χρυσής Αυγής που του αρέσει. Χρυσή Αυγή, τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μ' αρέσει ο τσαμπουκάς της. Δηλαδή έχουμε μέσα στην ευγένεια, έχουμε πνιγεί όλα τα μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφοι. Θέλουν όλα να είναι ευγενικά, όλα να είναι ωραία, να είναι όλα στρογγυλά. Και γιατί η Χρυσή Αυγή είναι επιθετική, γιατί υποκαθιστά την αστυνομία. Οι δηλώσεις του τραγουδιστή ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στο Twitter και το Facebook. Πειρατικό CD με ύμνους, έχετε δει? Αγόρασε ποτέ κανένα CD με ύμνους Γαϊτάνου? Τώρα οι προσωπικές προτιμήσεις του καθενός είναι δικό του θέμα. Από πού και ως πού είναι αποδεκτοί οι άνθρωποι που βρίζουν, χτυπούν, καταστρέφουν κτλ. Από ανθρώπους σαν τον κύριο Γαϊτάνο. Λοιπόν, εμφύλιο πόλεμο, όπως ακούσατε, βλέπει και ο Παναγιώταρος. Μαζί μου είναι ο Δήμος Βερίκιος και δεν ξέρω αν πρέπει να αγνοήσουμε όλα όσα λέει ή να τα δούμε πάρα πολύ σοβαρά για να μην τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Βέβαια, ο Βρετανός δημοσιογράφος διακομωδεί όλο το ρεπορτάζ και ο ίδιος ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής διαψεύδει τα περί εμφυλίου, παρότι όπως ακούσαμε, όπως το ακούσαμε τον ίδιο, τα είπε. Βέβαια το BBC εδώ, επί της ουσίας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, εντός και εκτός των τυχών, μέσα στην Ευρώπη.
ότι υπάρχει δηλαδή μια πολιτική δύναμη, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα εδώ στην Ελλάδα, που στελέχη του, βουλευτές του, μιλάνε ανοιχτά περί ενός νέου εμφυλίου. Και αυτό είναι ένα ουσιαστικό σημείο που δεν πρέπει να το παραβλέπει κανείς. Να δίνουμε δηλαδή τη δέουσα προσοχή. Το BBC κάνει τη δουλειά του. Το ζητούμενο είναι εμείς, εδώ, οι ενεργοί πολίτες, οι Έλληνες, που τραβάμε το γολγοθά του μαρτυρίου της οικονομικής κρίσης. Μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα με τέτοιο ακραίο τρόπο? Είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, μέχρι όμως το σημείο που δεν στερεί την ελευθερία του άλλου. Θα μπορούσε λοιπόν εύκολα να διακομωδήσει κανείς τα όσα είπε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής στον BBC, όπως ακούσαμε. Όμως δεν θα είχαν υποθεί όλα αυτά εάν τα κόμματα εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν αφήσει το κενό για να μπορεί να εκμεταλλευτεί η Χρυσή Αυγή. Και δεν είχαν αφήσει αυτό το φαινόμενο να θεριέψει, Δήμο μου, γιατί τώρα έχει θεριέψει όπως και να το κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα, Αντώνη μου, στον Άγιο Παντελεήμονα, για παράδειγμα, εάν οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια είχε κάνει σωστά τη δουλειά της σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, δεν θα είχε έρθει τώρα η Χρυσή Αυγή να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό και να δημιουργήσει με ακραίο τρόπο αυτό τον δώρο για τον οποίο ακόμη και οι ξένοι μας καταγράφουν μια πραγματικότητα και μας τη βάζουν ίσως. Τώρα, έξω και εκ των υστέρων, αυτά που πρέπει να γίνουν, ας γίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Δήμος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα,